Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνέδροι. Σας ευχαριστώ που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τους ξεχωριστούς συνομιλητές που έχουμε στο σημερινό πάνελ, ξεκινώντας από τον κύριο Παπασταματίου, που είναι Γενικός Διευθυντής στην ΕΛΤΑΕΝ, την κυρία Μαρία Βοζούδη, που ασχολείται με τον τομέα βιομηχανίας στο ΣΕΒ, και τον κύριο Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, ο οποίος είναι CEO του Group KSD Money και Χρήμα και Τουρισμός. Η συζήτηση θα γίνει και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή αναφέρεται στις προτάσεις του ιδιωτικού τομέα για την εθνική στρατηγική, αφού και στις δύο προηγούμενες, μάλλον και χθες και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα, παρακολουθήσαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από την προσέγγιση του χώρου της ακαδημαϊκής κοινότητας, από ειδικούς και των ενόπλων δυνάμεων και της βιομηχανίας. Και τώρα θα έχουμε, φαντάζομαι, προτάσεις του ιδιωτικού τομέα που κάνουν μία προσέγγιση όλων αυτών των ενδιαφερόντων πραγμάτων, τα οποία δεν πρέπει να τρομάζουν την κοινωνία μας, την παλαιότερη που ανήκω εγώ και την νεότερη που έρχεται πολύ δυναμικά. Αντίθετα, πρέπει να μας ενθαρρύνουν για να προχωρήσουμε σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Τελειώνω με αυτό λέγοντας προς τους εξαίρετους την κυρία και τους κυρίους. Θα κρατήσω το δεκάλεπτο. Στα 8 λεπτά θα σας ειδοποιώ και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ίσως αυτό δεν αρμόζει στην διπλωματική ευγένεια, αλλά σήμερα είμαι moderator. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και υπόσχομαι θα καταλάβω. Κουμπάκι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ στο φόρουμ και νομίζω θα προσπαθήσω να μην επικαλυφθώ με αυτά που είχαμε πει πέρυσι. Ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Πρόεδρο και δεσμεύομαι θα προσπαθήσω να τηρήσω κατά γράμμα τις οδηγίες. ΕΛΤΑΕΝ είναι, επειδή δύσκολο το όνομα και δυσκολεύτηκε ο κύριος Πρόεδρος, να πω ότι είναι η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Είναι ο συλλογικός φορέας των επιστημόνων και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα αιωλικά πάρκα, με την αιωλική ενέργεια στην Ελλάδα. Είναι ο παλαιότερος σύνδεσμος των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας στη χώρα. Ιδρύθηκε το 1990. Πολύ σύντομα θα σας δείξω δύο αφήσεις από την καμπάνια που τρέξαμε τον προηγούμενο μήνα στο μετρό. Ζούμε την κλιματική κρίση, ας δούμε και τη λύση. Αιωλική ενέργεια. Αιωλική ενέργεια, γιατί είναι η δική μας ενέργεια. Και να επικεντρωθώ... Όπα, δεν φαίνεται. Ωραία. Ναι. Ας μην πάω στην προηγούμενη αφήση, θα πάω κατευθείαν στη δεύτερη και να επικεντρωθώ στο τέταρτο σηματάκι εκεί, εχώρια παραγωγική και ενεργειακή ανεξαρτησία. Η αιωλική ενέργεια είναι ένας εχώριος πόρος. Η ενεργειακή κρίση της προηγούμενων 2-3 ετών, η βασική της αιτία είναι η ενεργειακή εξάρτηση. Η παραγωγή εχωρίων πόρων και μάλιστα αποκεντρωμένων προφανώς ενισχύει με δύο τρόπους την ανεξαρτησία της χώρας. Πρώτον, οι καταναλώσεις εχώριες καλύπτονται από εχώριους πόρους, αλλά και δεύτερον, μπορεί να μας κάνει να είμαστε χρήσιμοι στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Και αυτό θα το δούμε λίγο περισσότερο, άρα έτσι να ενισχύσει η αιωλική ενέργεια την γεωπολιτική ισχύ και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα σε ένα τραπέζι συζητήσεων. Όσον αφορά την στρατηγική, θέλω να αναφερθώ... Αυτή στο κομμάτι της ενέργειας καθορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και από τη μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική που όλα τα κράτη-μέλη έχουν με τον ορίζοντα 2050. Θα διακρίνω... Ναι, πήγε πολύ μπροστά όμως αυτό. Πώς μπορώ να πάω πίσω? Με ποιο? Θα τα πω όπως στήθος. Ας μείνουμε εδώ, στα νούμερα. Η στρατηγική έχει τρεις βασικούς πυλώνες.
Η ενεργειακή μετάβαση είναι μία πολιτική στόχευση η οποία ξεπερνάει πάρα πολύ τα όρια ενός απλού ενεργειακού σχεδιασμού. Στην πραγματικότητα, αν φανταστούμε το μέλλον, την καθημερινότητά μας, έχοντας πετύχει τους στόχους ενεργειακής μετάβασης, δηλαδή κανένας ρήπος στο περιβάλλον, αυτή η καθημερινότητα, δεν μιλάω για τον ενεργειακό σχεδιασμό, θα είναι πολύ διαφορετική. Πολύ πιο καθαρός αέρας. Καθόλου θόρυβος της πόλης. Η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει κόστος. Είναι μια επένδυση. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να πούμε και στο δημόσιο διάλογο. Είναι κάτι το οποίο πράγματι πληρώνει τώρα, αλλά με τα βεβαιότητα θα αποδώσει στο μέλλον. Είναι μια δαπάνη επενδυτική. Και θα αποδώσει στο μέλλον, επειδή θα έχουμε πιο φθηνή ενέργεια, θα έχουμε ενέργεια με σταθερό κόστος. Αν φανταστείτε ένα σύστημα το οποίο τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές και από αποθήκευση, επειδή δεν έχουν μεταβλητό κόστος, δεν έχουν κόστος καυσίμου, αυτό το κόστος είναι μονίμως σταθερό. Ασχέτως αν είναι ψηλό ή χαμηλό, που πλέον λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης είναι χαμηλό. Άρα το πρώτο μήνυμα, η πρώτη στρατηγική είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι μια επένδυση, όχι απλώς κόστος τωρινό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής είναι ο εξηλεκτρισμός. Ακριβώς επειδή οι τεχνολογίες στον ΑΠΕ, στον ηλεκτρισμό, στην ηλεκτροπαραγωγή έχουν αναπτυχθεί πολύ και είναι και οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες, είναι εύκολο τεχνολογικά να γίνει διείσδυση ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα. Αντίθετα στη θέρμανση, στην ψήξη, στις χρήσεις βιομηχανίας, στις μεταφορές κατεξοχήν, είναι πιο δύσκολο. Οπότε ο τρόπος να πάμε σε net zero στις άλλες χρήσεις είναι ο εξηλεκτρισμός τους. Και θα δώσω δύο νούμερα για να φανεί το μέγεθος αυτού του εξηλεκτρισμού. Εάν επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση, θα πρέπει να έχουμε πετύχει, για να επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση και το net zero, θα πρέπει να έχουμε πετύχει 26% εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση κατανάλωσης όλων των ενεργειακών συστήματων το 2050 σε σχέση με το 2021, τεράστια εξοικονόμηση, και παρόλα αυτά 3,2 φορές παραπάνω αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτροπαραγωγής και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Και όλο αυτό, δηλαδή από τα 20.000 περίπου μεγαβάτ που έχουμε σήμερα από όλες τις μορφές ΑΠΕ, να πάμε 3,2% παραπάνω. Και όλο αυτό να είναι ΑΠΕ. Γιατί? Διότι όλες οι χρήσεις, οι μεταφορές, η θέρμανση, η ψήξη, πλην ελαχίστων βιομηχανικών χρήσεων που είναι δύσκολο να εξελιχθούν, θα πρέπει να είναι ηλεκτρικές. Αυτό είναι μια τεράστιος όγκος επενδύσεων και επεμβάσεων. Το τρίτο στοιχείο που δεν αφορά τόσο αυτή την ημερίδα, αλλά θα το αναφέρω, είναι ο φορολογικός μετασχηματισμός, η ενεργειακή μετάβαση. Αν δείτε τους δημόσιους προϋπολογισμούς όλων των κρατών μελών, ο βασικός σπόρος είναι τα ορυκτά καύσιμα. Όσο λοιπόν τα ορυκτά καύσιμα μέσα σε επόμενες 2-3 δεκαετίες θα μειώνονται, οι αντίστοιχοι πόροι των δημοσίων προϋπολογισμών θα μειώνονται. Άρα προϋποθέτει αυτό το σχεδιασμό και το άπλωμα στις επόμενες 2,5 δεκαετίες ενός πολύ ριζικού φορολογικού μετασχηματισμού, όπου φόροι σημερινοί θα αντικαθίστανται από άλλους, χωρίς βέβαια να αυξηθεί το συνολικό φοροδοτικό βάρος της οικονομίας δεδομένης ανάπτυξης. Έφτασα στη διαφάνεια με τα νούμερα. Εδώ είναι τα νούμερα τα οποία θα δείτε λίγο αυτό το χ που υπάρχει. Αυτό το χ εκεί είναι τα θαλάσσια ολικά πάρκα. Θα επανέλθω σε επόμενη διαφάνεια, που ο στόχος του 30 είναι 2.000 ΜΒ. Ο στόχος λοιπόν για το 2030 είναι στον ηλεκτρισμό οι ηλεκτρικές μας καταναλώσεις κατά 80% να καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές. Σήμερα καλύπτονται φέτος περί το 50%. Και το 2050, όπως είπα, όλο το σύστημά μας και οι υπόλοιπες χρήσεις να έχουν εξηλεκτριστεί και να καλύπτονται με ποσοστά της τάξης 95% πλάς από ανανεώσιμες πηγές. Θα προχωρήσω στους τρεις άξονες στρατηγικής. Ο πρώτος είναι ο εξηλεκτρισμός. Τον ανέφερα προηγουμένως, δείχνω όμως εδώ και μία διαφάνεια για να οπτικοποιηθεί αυτό, πώς αυτός ο εξηλεκτρισμός λειτουργεί στο παγκόσμιο σύστημα. Αυτές είναι διαφάνειες από τον ΙΕΑ, από το Outlook του 2021, αλλά δεν έχουν αλλάξει πολύ. Αυτό το ενδιαφέρον είναι το δεξί μέρος των διαγραμμάτων, πώς είναι σήμερα και πώς οι καταναλώσεις στη βιομηχανία, στο transport και στα κτίρια καλύπτονται από άλλες μορφές ενέργειας και πώς η κάλυψη των αναγκών
στο δεξί μέρος του διαγράμματος, με το 2050, γίνεται με μπλε γραμμές, δηλαδή με ηλεκτρισμό. Ο δεύτερος άξονας της καθηγητικής Ελλάδας έχει να κάνει με τις διεθνείς συνδέσεις. Παραδοσιακά η Ελλάδα είχε μία ενεργειακή διάσταση στην εξωτερική της πολιτική και παραδοσιακά αυτή μέχρι πρότινος είχε δύο πυλώνες. Πρώτον, το να γίνουμε ενεργειακό hub, ενεργειακός κόμβος, άρα να γίνεται διαμετακόμιση ορυκτών κατά βάση ενεργειακών πόρων μέσα από τη χώρα μας και δεύτερον, να προωθηθεί η πολιτική και το πρόγραμμα της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων. Πλέον αυτή η ενεργειακή διάσταση εξωτερικής πολιτικής εμπλουτίζεται ισχυρά με ένα τρίτο πυλώνα, την ανάπτυξη των θαλασσίων αιωλικών πάρκων, κυρίως στο Αιγαίο. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζονται οι διεθνείς συνδέσεις, ηλεκτρικές πλέον, οι οποίες θα μπορούν να διοχετεύουν αυτή την ενέργεια στα κέντρα της, στα ευρωπαϊκά, στα κέντρα κατανάλωσης της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Το βασικό project σε αυτή την κατεύθυνση που αναπτύσσει εδώ και το τελευταίο χρόνο περίπου ο διαχειριστής του ελληνικού συστήματος είναι ο Green Energy Interconnector. Μικρή παρένθεση, προσωπικά θεωρώ και πάρα πολύ επιτυχημένο το όνομα και ως ένα καλό παράδειγμα soft power. Δηλαδή, αν αυτό το project πετύχει, σε επόμενες δεκαετίες κάποιοι καταναλωτές ηλεκτρισμού στη Γερμανία και στην Αυστρία θα λένε ότι παίρνουμε ελληνικό ρεύμα από τα ελληνικά αιωλικά πάρκα του Αιγαίου μέσω του Green Energy. Ο βασικός σχεδιασμός που προωθεί ο ΑΔΜΙΕ είναι αυτός που βλέπετε. Δηλαδή υποθαλάσσια στην Αδριατική, Σλοβενία, Αυστρία, Γερμανία. Challenging project, με πολύ όμως καλύτερες προϋποθέσεις σε σχέση με άλλα έργα αντίστοιχου ας πούμε, σχεδιασμού ή αντίστοιχου concept, θα έλεγα, που είχαν εμφανιστεί πριν από περίπου 10 χρόνια. Είμαστε αισιόδοξοι. Έχει πάρει το endorsement αυτό το έργο σε υψηλό πολιτικό επίπεδο και πριν από περίπου στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού πριν από ένα μήνα στη Γερμανία ήταν θέμα στην ατζέντα με τον καγκελάριο και θεωρούμε ότι είναι ένα από τα έργα τα οποία ακόμα και αν καθυστερήσει η υλοποίησή του είναι απαραίτητα να υπάρχουν στην ατζέντα της ελληνικής πολιτείας διότι τοποθετούν τη χώρα στο τραπέζι της συζήτησης. Δηλαδή όταν όλοι μιλάνε για αυτές τις τέτοιες συζητήσεις πρέπει και εσύ κάτι να έχεις να πεις. Παλιά ο Σαρκοζή έλεγε το μεσογειακό δακτύλιο. Ακόμα από παλιά υπήρχε το Desertec. Αυτά τα σχέδια λοιπόν, ακόμα και χωρίς να υλοποιούνται, επιτελούν ρόλο. Και ο τρίτος και τελευταίος άξονας, όπως είπα, θα επικεντρωθώ λίγο εδώ, θα πω δύο ακόμα σχόλια, είναι τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα είναι μεν σημαντικά για προφανείς λόγους. Πολύ καθαρή ισχύ τοποθέτηση επενδύσεων σε ένα χώρο ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής και είναι σημαντικά ευαίσθητος για την χώρα μας, το Αιγαίο, διότι εκεί είναι το αιωλικό μας δυναμικό, το Αιγαίο. Γνωρίζουμε, αν και προχωρήσαμε στον ιδιωτικό τομέα, ότι το τελευταίο χρόνο υπήρξε μια εξαιρετική συνεργασία του Υπουργείου Ενέργειας με το Επιτελείο της Εθνικής Άμυνας και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται στα πλαίσια του να διαμορφωθούν οι κατάλληλες περιοχές. Αλλά βέβαια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η επίτευξη αυτού του στόχου, ο οποίος σημαίνει εγχώρια ενέργεια και τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Αιγαίο στην Ευρώπη και άρα ενίσχυση, η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή ενέργεια της Ευρώπης, αυτός ο στόχος περνάει μέσα από την αξιοποίηση του αιωλικού δυναμικού όλου του Αιγαίου. Τα 6 ναυτικά μίλια είναι ένα όριο εξαιρετικά περιοριστικό για την τεχνολογία μας, για την τεχνολογία αυτή, την τεχνολογία των αιωλικών πάρκων. Στη Βόρεια Θάλασσα, που έχουν αναπτυχθεί πολύ αιωλικά πάρκα πακτωμένα στον πυθμένα, μπαίνει στο πλοιαράκι και περνάει ώρα για να αρχίσει να βλέπεις την ανεμογεννήτρια. Υπάρχουν και αυτά που είναι κοντά στο σορ, στην ακτή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά και πάρα πολλά τα οποία δεν φαίνονται την ακτή. Ακόμα και αν είναι πακτωμένα στον πυθμένα. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα θέμα λεπτό και δύσκολο. Ωστόσο, είναι ένα στοίχημα της πολιτείας να σχεδιάσει ένα οδικό χάρτη, ο οποίος δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί βεβαίως δημόσια, που να έχει τη στόχευση αυτή, ότι οι στόχοι που είδαμε προηγουμένως στον πίνακα, τα γιγαβάτ που περιγράφονταν, τα οποία το 2050 είναι 17.000 μεγαβάτ αιωλικών πάρκων, θα μπορέσουν να εγκατασταθούν. Και προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να εγκατασταθούν
εντός των 11 χιλιόμετρων από τις ακτές μας και λόγω των συγκρούσεων χρήσεων γης και άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αλλά και λόγω του φτωχότερου υλικού δυναμικού που υπάρχει κοντά στις ακτές. Πρέπει να πάμε λοιπόν στο κέντρο του Αιγαίου. Όλα αυτά βέβαια σημαίνει θαλάσσιες ζώνες και ΑΟΣ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλέσω την κυρία Μποζούδη στο βήμα και σας παρακαλώ και εσάς να σεβαστείτε το χρόνο. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχω στο φόρουμ και είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Θα σας μιλήσω σήμερα για την βιομηχανία και το ρόλο της, μάλλον το πώς θα έπρεπε ιδανικά μία εθνική στρατηγική να προσεγγίζει τις ανάγκες της βιομηχανίας και να τις εντάσσει στο πλαίσιο τους. Στο πλαίσιο της. Το βασικό των ρόλων είναι ότι δεν θα πρέπει να θέτει προσκόμματα στη δημιουργία αξίας, αλλά αντίθετα να τη διευκολύνει και επιπλέον να ενδυναμώνει τις ψηφιακές άμυνες και της βιομηχανίας συνολικά και της ικανότητας των επιχειρήσεων να θέτουν και να αναπτύσσουν ψηφιακές άμυνες σε μια εποχή που αυτές οι άμυνες συνεχώς δέχονται προκλήσεις και καλούνται να χειριστούν πολύπλοκες και σύνθετες επιθέσεις. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Ακούστηκαν πολλά σε αυτό το φόρουμ για τις κρίσιμες υποδομές. Δεν υπάρχουν όμως μόνο οι κρίσιμες υποδομές. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το πώς επιδρά ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας σε μια επιχείρηση και το τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά τίθεται σε κίνδυνο. Είναι η επιχειρησιακή τη συνέχεια. 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υφίστανται απώλεια των δεδομένων τους δεν επαναλειτουργούν και 1 στις 2 κλείνει μετά από 2 χρόνια. Προφανώς πλήττεται η φήμη και η εταιρική εικόνα τους, πλήττεται η ανταγωνιστικότητά τους γιατί σχεδόν οι 6 στις 10 υποχρεούνται να ανεβάσουν τις τιμές των προϊόντων και των αγαθών τους. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα διπλού και τριπλού οικονομικού εκβιασμού σε περίπτωση που υπάρξει απώλεια των δεδομένων. Και προφανώς η απώλεια, η κλοπή, η αλλίωση δεδομένων εξακολουθούν και βρίσκονται στο επίκεντρο των επιθέσεων. Αυτό που είναι διαφορετικό στη βιομηχανία, αυτό που δημιουργεί τις περισσότερες προκλήσεις για την ενίσχυση της άμυνας των βιομηχανικών επιχειρήσεων και γενικότερα των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε μια φυσική διαδικασία παραγωγής, είναι το γεγονός ότι πλέον στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση τα συστήματα των επιχειρησιακών τεχνολογιών, τα συστήματα OT, Operational Technologies, αλληλεπιδρούν με τα συστήματα IT. Τα βιομηχανικά συστήματα αναπτύχθηκαν για να λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα σε στεγανά και προστατευμένα περιβάλλοντα, ενώ τα συστήματα IT μπορεί να περιλαμβάνουν χιλιάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές Internet of Things, εκατοντάδες εφαρμογές να είναι φορτωμένες και να χρησιμοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα οι συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζονται με κάποια αποτελεσματικότητα στα συστήματα IT δεν είναι πάντα συμβατές με τη φύση των συστημάτων OT. Άρα, αυτό το οποίο χρειάζεται η ίδια βιομηχανία είναι να κινητοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί προς μια κατεύθυνση που θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια των συστημάτων, καθώς όταν συμβαίνει αυτό υπάρχουν 41% περισσότερες πιθανότητες έγκαιρου εντοπισμού κάποιας κακόβουλης επίθεσης. Τι σημαίνει πρακτικά μια επίθεση σε βιομηχανικά συστήματα? Το 2021 ενδεικτικά αναφέρθηκαν 64 τέτοια περιστατικά. Ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2020. Το 35% αυτών είχαν φυσικές συνέπειες και καθένα από αυτά που είχαν φυσικές συνέπειες κόστισε περίπου $140 εκατομμύρια. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε το κάθε ένα.
Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι μια επίθεση, ακόμα και αν δεν είναι σε κάποια κρίσιμη υποδομή ή σε μια πολύ μεγάλη βιομηχανία, προκαλεί παύση εργασιών και μια βιομηχανία, οποιοδήποτε κλάδος, οποιοδήποτε μεγέθους, θα έχει downtime τουλάχιστον 20 με 25 ημέρες. Μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για απώλεια ως προς τα έσοδα, την παραγωγή, την τήρηση υποχρεώσεών της, ακόμα και σε θέματα απώλεια ζωής, ανθρώπινης ζωής και προστασίας των ανθρώπων. Καμία βιομηχανία δεν είναι ασφαλής. Δεν έχει να κάνει ούτε με το μέγεθος, ούτε με το κλάδο, με τον κλάδο, ούτε με τη γεωγραφία στην οποία δραστηριοποιείται. Κάποιο μέλος του ΣΕΒ σε παλαιότερη εκδήλωσή μας έχει πει «Δεν είστε ασφαλείς, είστε απλά τυχεροί». Άρα είναι κάτι το οποίο όλες οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να έχουν υπόψη τους. Ενδεικτικά κάποια από τα περιστατικά που σημειώθηκαν στη βιομηχανία το 2021, ο κλάδος της ενέργειας και η ουκρανική επιχείρηση ηλεκτρισμού είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, όπως ο κλάδος των τροφίμων, με κόστος επίθεσης που κινήθηκε μεταξύ των 150 εκατομμυρίων και των 188 εκατομμυρίων δολαρίων. Και η βιομηχανία και μεταποίηση, επίσης, με επίθεση σε ransomware, περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Φαρμακευτικές επιχειρήσεις, εκεί το κόστος ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είχαμε παύση εργασιών, διακοπή εργασιών, κόστος 670 εκατομμυρίων. Όπως επίσης και η εφοδιαστική αλυσίδα, που όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα αποτελεί στόχο επιθέσεων. Η επίθεση στη FedEx εκτιμάται ότι κόστησε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις, λοιπόν, για την βελτίωση της κυβερνοασφάλειας στη βιομηχανία, ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφαλούς γεφύρωσης μεταξύ των συστημάτων IT και OT? Πρώτον, ότι τα περισσότερα συστήματα OT είναι αρκετά παλιά και άρα διαθέτουν γνωστά τρωτά σημεία. Συχνά, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας εντός των επιχειρήσεων, οι ρόλοι μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν την ασφάλεια του ενός τύπου συστημάτων και του άλλου τύπου συστημάτων δεν είναι τόσο ευκρινείς μεταξύ τους. Οι διοικήσεις συχνά δεν είναι παρκώς ευαισθητοποιημένες ως προς το τι πραγματικά σημαίνει μια επίθεση σε συστήματα επιχειρησιακής τεχνολογίας. Και κάτι που εντοπίζεται όλο και περισσότερο είναι η ανεπάρκεια έμπειρων στελεχών ή ακόμα και στελεχών αμφιδέξιων, με τη λογική του ότι γνωρίζουν θέματα κυβερνοασφάλειας και αυτοματισμών. Εκτιμάται ότι χρειάζονται 3 με 5 χρόνια προκειμένου κάποιος να αναπτύξει ειδικότητα στην κυβερνοασφάλεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες της αγοράς πρόκειται να αυξηθούν πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Τι μπορεί να γίνει για αυτό, για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων πάντα? Αυτό που βλέπουμε σε κάποιες από τις επιχειρήσεις που έχουν αποδειχθεί αρκετά ανθεκτικές είναι ότι οι ευθύνες για την ασφάλεια των συστημάτων υπάγονται όλες στους υπεύθυνους ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει fragmentation των κέντρων λειτουργίας, όπως και των δικτύων λειτουργίας, με τη δημιουργία τοπικών κέντρων. Αυτό καθιστά ευκρινή, ορατή την αρχιτεκτονική και την κατάσταση των συστημάτων, ακόμη και σε real time. Βλέπουμε επίσης επενδύσεις σε αυτοματισμούς και προγνωστικούς ελέγχους. Βλέπουμε ότι η διοίκηση παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις και μάλιστα λαμβάνει τακτικές αναφορές για το οικονομικό κόστος που μπορεί να συνεπάγεται και να επιφέρει μια κυβερνοεπίθεση. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καλές πρακτικές επιδιώκουν πιστοποιήσεις και να είναι συμμορφωμένες με τα πλαίσια τα οποία πρέπει να τηρούν, γιατί πολλές φορές αυτό συνεπάγεται και πρόστιμα, η απώλεια δεδομένων για παράδειγμα. Και φυσικά παρέχουν κίνητρα και ευκαιρίες εξειδικευμένης κατάρτισης στα στελέχη τα οποία εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία για την ψηφιακή ασφάλεια της επιχείρησης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτή η προσπάθεια για τον ασφαλή συγκερασμό των συστημάτων IT και OT αφορά την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, δεδομένου ότι μέχρι το 2025 το 60% των επιχειρήσεων που θα επιλέγουν συνεργάτες τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας θα λαμβάνουν υπόψη σοβαρά και την κυβερνοασφάλεια. Άρα, αν θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να συνεχίσουν να είναι εξωστρεφείς, αν θέλουμε να συμμετέχουν στα διεθνή δίκτυα δημιουργίας αξίας, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν προκειμένου να λάβουν υπόψη θέματα κυβερνοασφάλειας. Τέλος, να κλείσω αναφερόμενη στην προσπάθεια του ΣΕΒ για την κυβερνοασφάλεια. Δεν είναι κάτι για το οποίο ο ΣΕΒ μιλάει για πρώτη φορά. Αλλά πραγματικά χρονικά συμπίπτει η σημερινή εκδήλωση με την προσπάθειά μας να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τις επιχειρήσεις με την έκδοση ενός οδηγού για την κυβερνοασφάλεια, ο οποίος θα παρουσιαστεί σε αυριανή εκδήλωση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στον οδηγό κυβερνοασφάλειας παρέχουμε πρακτικά βήματα για την ενίσχυση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων και το πώς μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τα συστήματα IT και OT, και αναδεικνύονται ωφέλειες που έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή του συνέχεια, με το κόστος αντιμετώπισης επιθέσεων, με την ανάκαμψή τους σε περίπτωση περιστατικών, την αναβάθμιση της εταιρικής τους φήμης και ούτω καθεξής. Αυτά είχα να σας πω λοιπόν σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ήμουν εντός του χρόνου, κύριε Θεοδόρου. Και βρίσκομαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βοζούδη. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο κύριος Δεριζιώτης. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους οργανωτές, τον κύριο Πλατιά, τον κύριο Κατσόνη, και να διαβεβαιώσω εδώ στον Ινστιτούτο ότι θα είμαι στα 7,5 λεπτά. Έχω κάνει πρόβα στην ομιλία μου. Πάντα κάνω πρόβα στην ομιλία μου, οπότε να μην έχετε άγχος. Όταν μου ζητήθηκε να κάνω αυτή την ομιλία, σκέφτηκα το στρατηγέτη γύρισε εσύ ένα σιδηρέο στη Λάρισα που είχε γράψει ο Εγκονόπουλος. Γιατί προφανώς δεν είναι το αντικείμενό μου, ούτε το ξέρω, ούτε μπορώ να κάνω τον ειδικό βεβαίως και δεν θα τον έκανα έτσι κι αλλιώς. Όταν όμως είδα τα στοιχεία του τι συμβαίνει στον τουρισμό παγκοσμίως με αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις, εκεί ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα. Δεν το ήξερα ούτε εγώ, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να το ξέρω. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το κίνητρο για να είμαι εδώ μαζί σας και να δώσω νομίζω κάποια έτσι πολύ, πολύ, πολύ σοκαριστικά στοιχεία, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι παραπάνω από το 25% του ελληνικού ΑΕΠ. Και είναι και ο μεγαλύτερος αιμοδότης του προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού. Νομίζω ότι είναι μακράν ο μεγαλύτερος τομέας με συνεισφορά στο ΑΕΠ και κυρίως είναι σίγουρα μακράν ο τομέας ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, διότι μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να προσλάβει 50 ανθρώπους από τη γύρω περιοχή, μπορεί να πάρει και άλλους 50 προμηθευτές για να του πηγαίνουν λάστιχα, σαπούνια ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά ένα ξενοδοχείο ή μια τουριστική δραστηριότητα σε ένα νησί μαζεύει, εκτός από τους εργαζόμενους, προμηθευτές από όλη την Ελλάδα και βεβαίως και εκτός Ελλάδος. Ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πάμε λοιπόν, για να μην καθυστερήσω. Πριν από 2 μήνες, το Σεπτέμβρη, στο Las Vegas. Εγώ τη βλέπω εδώ, δεν φαίνεται εκεί όμως. Α, τώρα φαίνεται. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πριν από 2 μήνες, μόλις το Σεπτέμβρη, στο Las Vegas, η MGM, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη εταιρεία καζίνων στον κόσμο, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, από μια τέτοια επίθεση έχασε προσωπικά δεδομένα, πολλές υπηρεσίες της έπεσαν, οι πελάτες δεν μπορούσαν να μπουν στα δωμάτια. Υπάλληλοι έμειναν χωρίς emails για πολλές μέρες και πολλά slot machines αποσύρθηκαν. Ένα πρώτο κόστος είναι 100 εκατομμύρια δολάρια από μία επίθεση. Πάμε στο επόμενο. Αργεί λίγο να γυρίσει, ναι.
Μετά την επίθεση λοιπόν στην MGM, αρκετοί ειδικοί από το χώρο του cyber security είπαν ότι οποιοδήποτε είναι ευάλωτος. Είναι αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Marriott, η μεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχείων, αλυσίδα ξενοδοχείων στον κόσμο, έχει πάθει τρεις ζημιές, αυτές που ανακοινώνονται βεβαίως, γιατί υπάρχουν και πολλές που δεν ανακοινώνονται. Το 2014, 340 εκατομμύρια πελάτες δεδομένα χάθηκαν και η εταιρεία επιβαρύθηκε με 28 εκατομμύρια δολάρια για το περιστατικό. Της ευβλήθηκαν και πρόστιμα 15 εκατομμύριων δολαρίων. Το 2020, δεύτερη κυβερνοεπίθεση, με επίπτωση σε 5 εκατομμύρια πελάτες. Και το 2022, τρίτη κυβερνοεπίθεση, που χάθηκε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Η Sabr, κορυφαία ταξιδιωτική εταιρεία που κάνει support σε αεροπορικές εταιρείες, σε ξενοδοχεία, σε συστήματα κρατήσεων. 1,3 terabytes χάθηκαν από κυβερνοεπίθεση, ενώ η Intercontinental, επίσης από τις κορυφαίες εταιρείες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο, είχε κυβερνοεπίθεση το 2022 στα πληροφοριακά της συστήματα. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες απειλές στον κλάδο της φιλοξενίας, στον κλάδο των ξενοδοχείων? Ένα μεγάλο θέμα είναι τα point of sales, αυτά που πληρώνουμε, αυτά που μας φέρουν να πληρώσουμε, εν πάση περιπτώσει, όπου στόχος προφανώς είναι οι πιστωτικές κάρτες των πελατών. Και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, επιτρέψτε μου την έκφραση. Εμένα μου έχει τύχει σε κορυφαίο ξενοδοχείο να κάνει αυτή τη δουλειά ένας σερβιτόρος. Με πήραν από την τράπεζα, ακυρώθηκαν κάποιες πάρα πολλές κάρτες, κάποιες χιλιάδες κάρτες, και επειδή λόγω δεδικημένου ρώτησα, μου είπαν τι είχε συμβεί. Εδώ δεν ήταν θέμα μηχανών, ήταν θέμα ανθρώπων, γιατί υπάρχει και αυτός ο παράγοντας. Malware και ransomware. Κακό βιολογισμικό, τα ξέρετε άλλωστε, που διεισδύει σε δίκτυα και υπολογιστές με σκοπό να κλέψει πληροφορίες. Τα περίφημα phishing attacks που πατάς ένα κουμπί και δεν ξέρεις ακριβώς τι θα σου κλέψουν. Τα Wi-Fi network hacks, τα οποία αυτά έχουν αυξηθεί πολύ στον χώρο της φιλοξενίας, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των Wi-Fi των ξενοδοχείων. Τα DDoS επιθέσεις όπου διακόπτουν τη λειτουργία ενός διακομιστή, ενός δικτύου του ξενοδοχείου, υπερφορτώνοντας με κίνηση στο ίντερνετ. Και τέλος, αυτό είναι μια καινούργια τελευταία μόδα στον χώρο της φιλοξενίας, τα dark hotels hacking, όπου εκεί στοχεύουν σε VIP πελάτες ή VVIP πελάτες, προσπαθώντας να υποκλέψουν δεδομένα, πιστωτικές κάρτες κτλ. Επιπλέον, υπάρχουν και κάποιες ακόμη απειλές στο hospitality, λόγω της αυξημένης εξάρτησής του από την τεχνολογία. Και τώρα που ξεκίνησε και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, εκεί έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια μπροστά μας. Κάποιες από αυτές τις απειλές είναι οι στοχευμένες εξωτερικές κυβερνοεπιθέσεις, είναι οι εσωτερικές απειλές, πάλι με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, αυτό που σας είπα μόλις πριν, οι επιθέσεις ransomware με σκοπό την κρυπτογράφηση δεδομένων για να καταβληθούν λύτρα, οι απάτες κοινωνικής μηχανής, επιθέσεις σε συσκευές που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία, επιθέσεις σε συνεργάτες προμηθευτές, καθώς οι επιχειρήσεις φιλοξενίας έχουν πολλούς συνεργάτες και σχέσεις που βασίζονται στο διαδίκτυο. Η μη συμμόρφωση εφαρμογής σε κανονισμούς και πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών, γιατί υπάρχουν και εδώ πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν κάποια πράγματα, και αν στο Las Vegas συνέβη αυτό που συνέβη, φανταστείτε τι μπορεί να συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου πράγματι είναι προφανές ότι είμαστε ένα βήμα πίσω από τόσο μεγάλες επιχειρήσεις φιλοξενίας, όπως είναι η MGM, η Intercontinental, η Marriott και πάει λέγοντας. Η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη που προανέφερα, χωρίς να υπάρχει η σχετική εκπαίδευση, και τέλος γενικότερα η ανεπαρκής εκπαίδευση. Το κόστος μια τέτοια ιστορία, σύμφωνα με τα στοιχεία της IBM, το 2023 ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό έχει αυξηθεί 15% στην τελευταία τριετία. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εκθετική αύξηση, η οποία σίγουρα δημιουργεί προβληματισμό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια λέει ότι το 5% των κυβερνοεπιθέσεων στο διάστημα Ιουλίου 2022-Ιουνίου 2023, δηλαδή σε ένα χρόνο, αφορούσε τον τομέα των υπηρεσιών και του hospitality. Και κλείνω για να πω κάποια βασικά guidelines, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες προσανατολίζονται μόνο στον τομέα της φιλοξενίας, προσφέροντας τέτοιου είδους υπηρεσίες. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη και κάποιοι πάνε να την καλύψουν, για το πώς μπορεί να προστατευτεί από τις απειλές της κυβερνοασφάλειας. Καταρχήν, υπάρχει η διενέργεια risk assessment για θέματα ασφαλείας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
διενέργεια, supply chain risk assessment για τους κινδύνους που προέρχονται από τους συνεργάτες, προμηθευτές και την εφοδιαστική αλυσίδα, η συμμόρφωση με πρότυπα και πιστοποιήσεις όπως το ISO κλπ. Η διαρκής παρακολούθηση απειλών και κινδύνων στην πληροφοριακή υποδομή των εταιριών με τη χρήση υπηρεσιών Security Operations Center, το updating στο software και hardware της πληροφοριακής υποδομής, η υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, access control, end-to-end encryption, strong passwords, data limitation κτλ. Και η δημιουργία κουλτούρας κυβερνοασφάλειας μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, θέματα ασφαλείας πληροφοριών και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Οι λύσεις που προσφέρουν την... Εδώ για κάποιο λόγο φαίνεται το μισό slide και επειδή προτιμώ να χρησιμοποιώ στο βαθμό που είναι εφικτό τους ελληνικούς όρους και όχι τους αγγλικούς. Να πω λοιπόν ότι έχουμε τις δοκιμές διείσδυσης, συγγνώμη, τις δοκιμές διείσδυσης και αξιολόγηση ευπάθειας στα συστήματα πληροφορικής του οργανισμού και του εντοπισμού των ορτών σημείων του και η προσαρμοσμένη έλεγχη πληροφορικής για την αξιολόγηση του επίπεδου οριμότητας της ασφάλειας στην υποδομή πληροφορικής και την συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Τέλος, υπάρχουν υπηρεσίες που παρακολουθούν αποτελεσματικά συστήματα πληροφορικής για πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και προστασίας από διακοπές, απώλεια δεδομένων, ζημιές και όλους τους σχετικούς κινδύνους. Πριν πω το ευχαριστώ πολύ, ήθελα να, επειδή δεν μπορώ να ξεχάσω και την βασική μου ιδιότητα, την ιδιότητα του δημοσιογράφου δηλαδή, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, να πω λοιπόν, επειδή άκουσα την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση για τις ανεμογεννήτριες και για τα αιωλικά πάρκα, και επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει ιδιαίτερα αυτό που λέμε ασφάλεια δικαίου και δεν υπάρχει και χωροταξικό ή το χωροταξικό που υπάρχει είναι, ας μην πω τι είναι ακριβώς. Το χωροταξικό για τον τουρισμό το περιμένουμε τώρα. Το είχε ξεκινήσει ο Γιώργος Σουφλιάς πριν από καμιά 15 χρόνια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Λούντα και στα Διαπόντια έχουν ξεσηκωθεί εναντίον των αιωλικών πάρκων που πάνε να γίνουν εκεί. Εμένα προσωπικά, αλλά τι σημασία έχει η δική μου γνώμη, όταν ανεβαίνω την Εθνική δεν με ενοχλεί καθόλου που βλέπω ανεμογεννήτριες στα βουνά. Ίσα-ίσα λέω τι ωραία, παράγουμε καθαρή ενέργεια, δεν καίμε μαζούτ, δεν μολύνουμε το περιβάλλον. Αλλά το θέμα δεν, ξαναλέω τι λέω εγώ ή τι λέει ο καθένας μας, το θέμα είναι τι λένε οι κοινωνίες. Επειδή λοιπόν είναι κρίσιμο αυτό το θέμα, πρέπει να υπάρξει ένα modus operandi που και οι τοπικές κοινωνίες να μην ξεσηκωθούν, γιατί αν ξεσηκωθούν θα έχουμε αυτά που έχουμε δει τόσες δεκαετίες, αλλά και οι πηγές ενέργειας αυτού του είδους να αναπτυχθούν και να συνεισφέρουν, διότι είναι κρίσιμο το γεγονός ότι σε πάρα πολλά νησιά τα καλοκαίρια δεν υπάρχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι αδιανόητο για τον ξένο να είναι σε μεγάλα ξενοδοχεία πεντάστερα και ξαφνικά εκεί που κάθεται και απολαμβάνει τον ποτό του, να πέφτουν τα πάντα και να μπαίνουν κάτι θηριώδεις γεννήτριες και αναρωτιέται ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δεριζιώτη. Θα κάνω μια κατάχρηση που μου την δίνει η απουσία του τέταρτου πανελίστα. Θα χρησιμοποιήσω λίγο από τον χρόνο που θα έπαιρνε στην εισήγησή του για να κάνετε ερωτήσεις. Το πολύ, τρεις ερωτήσεις. Σας προσκαλώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και βέβαια ως δημοσιογράφος και εσείς αντιδράτε με τον ίδιο τρόπο. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς, το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις, η δική μας ανάγνωση είναι ότι δεν αφορούν ειδικά τα αιωλικά πάρκα. Αντιδράσεις στην Ελλάδα υπάρχουν σε οποιαδήποτε παραγωγική επένδυση. Είναι γεγονός ότι την τελευταία 15 ετία γίνονται αρκετά αιωλικά πάρκα και επειδή έχουν και διασπορά, είναι διασπαρμένα, ως εικόνα περνάει στον τύπο. Η δεύτερη ανάγνωση που έχουμε κάνει από το 1994 που παιδεύουμε αυτόν τον κλάδο είναι ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε δυναμικές αντιδράσεις, στην πραγματικότητα αυτές είναι μειοψηφικές στην κοινωνία.
μπορώ να αναφέρω, μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά παραδείγματα που το χωριό είναι υπέρ του έργου, αλλά η πόλη διπλανή φέρνει κάποιες ομάδες που αντιδρούν. Το τρίτο σχόλιο είναι ότι όλα αυτά που λέω δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν και εύλογες αντιδράσεις και λάθη σχεδιασμού και πράγματα τα οποία πρέπει να συζητιώνται. Γι' αυτό και η δική μας σύσταση πάντοτε είναι ότι πρέπει να γίνεται εξαιρετικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε οι καλόπιστες αντιδράσεις, οι καλόπιστες απορίες να απαντώνται. Το τέταρτο σχόλιο είναι ότι όταν υπάρχει μια αντίδραση, προφανώς και εμείς κάτι δεν κάνουμε καλά από την πλευρά μας. Προφανώς δεν έχουμε περάσει το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Προφανώς μην αυτομεστεγωνόμαστε, έχουμε ευθύνη, αλλά, και εδώ είναι το πρώτο σημείο, η ευθύνη προφανώς είναι η περισσότερη της πολιτείας. Και ειδικά το παράδειγμα που αναφέρατε, που τις παρακολουθούμε και εμείς, είναι ένα καμπανάκι, ενώ οι αντιδράσεις κυρίως στα διαπόντια, στη Σιτία και στην Ικαρία, μιλάω ειδικά για τα υπεράκτια ολικά πάρκα, που έχουν ξεκινήσει όταν εν ώψη κάποιου προκαταρκτικού σχεδιασμού, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο business αυτή τη στιγμή να υλοποιηθεί. Είναι ένα καμπανάκι κυρίως προς την πολιτεία να σπεύσει μαζί με μας, μαζί με τον κλάδο, ώστε να ενημερώσει και να σχεδιάσει μαζί με τις κοινωνίες αυτές. Η θάλασσα έχει πολύ χώρο, ειδικά αν ξεπεράσουμε το πρόβλημα που ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε την πολυτέλεια λοιπόν να μην επαναληφθούν οι συγκρούσεις ή τα λάθη, όπως θέλετε πείτε, τα που έχουν γίνει στο χερσαίο χώρο. Η θάλασσα είναι μια τάμπουλα ράζα. Η πολιτεία λοιπόν έχει μπροστά της μια πιο εύκολη άσκηση από ό,τι στη χερσαία, αλλά έχει και μια πρόκληση από την άλλη στιγμή. Ήδη θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει σε αυτό το σημείο και πράγματι η επαφή και η συζήτηση εξαιρετική με αυτές τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να γίνει χθες. Ωραία, η ερώτηση ήταν αφού έχουμε ΑΟΣ προς την Ιταλία, γιατί να μην πάμε εκεί. Η απάντηση είναι ότι καλός ή κακός το αιωλικό μας δυναμικό είναι στο Αιγαίο. Αυτό είναι fact, έτσι, το λεγόμενο, αλλά είναι και ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δηλαδή, από όλη την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή μας, αιωλικό δυναμικό έχει η Ελλάδα και οι δυτικές ακτές της Τουρκίας. Η Ιταλία, τα Βαλκάνια δεν έχουν το ολικό δυναμικό που έχουμε εμείς. Θα πετύχουν τους στόχους τους με φωτοβολταϊκά κυρίως. Άρα, αν εμείς αναπτύξουμε ολικά μας πάρκα, θα εξάγουμε και όλες τις ώρες που οι άλλοι θα παράγουν. Άρα, δεν έχουμε αυτόν τον αέρα στο Ιόνιο. Και επίσης και τα βάθη των θαλασσών του Ιονίου είναι πάρα πολύ απαγορευτικά. Ακόμα και οι πλωτές ανεμογεννήτρες, που είναι η τεχνολογία του μέλλοντος και είναι η τεχνολογία που θα επιτρέψει την ανάπτυξη του δικού μας ολικού δυναμικού, όσο πιο βαθιά πας, τόσο πιο ακριβό θα είναι. Ο στόχος είναι να μείνουμε στα 300, 350, 400 μέτρα βάθος σε πρώτη φάση για τις πρώτες αναμογεννήτριες. Άλλη ερώτηση? Δεν έχω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μποζούδη, κύριε Βεριζιώτη, κύριε Παπασταματίου, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που κάνατε. Και θα παρακαλούσα να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο επόμενο πάνελ για να κάνουμε οικονομία χρόνου. Ευχαριστώ.